βρε, μα πάνω κάνω την ερώτηση, την φεύγει αυτός, σε παίρνει μαζί του. Ποια είναι το πιο δύσκολο πράγμα για σένα? Πού? Όταν μαγειρεύεις, στην τηλεόραση όμως. Το πιο δύσκολο είναι μέχρι που να αρχίσω. Όταν αρχίσω, ξεχνιέμαι. Και βόμβες να πέφτουν δίπλα μου, δεν με νοιάζει. Όποιος και να είναι δίπλα. Ναι, ναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Παρουσιαστής. Ο παρουσιαστής βοηθάει. Και μόνος μου δεν θα έκανα τόσο καλή δουλειά εκεί πέρα, τουλάχιστον στο live πρόγραμμα. Ωραία, θα είμαι πιο συγκεκριμένο. Το ήθελα αυτό. Ναι, Λιάγκας ή Κωστόπουλος στην κουζίνα? Ο Γιώργος δεν ήταν στην κουζίνα πέρυσι. Πώς ήταν, έτρωγε. Δεν ερχόταν να είναι συμμέτοχος, δηλαδή να. Να δει στην Παρασκευή. Όχι. Ήταν η Φέη. Ήταν η Φέη. Δεν έβλεπε. Εγώ που το έβλεπα, ήταν η Φέη. Δεν έβλεπε. Την αλλάζω την ερώτηση. Όχι, δεν μπορώ να δεχτώ μια ερώτηση από κάποιον που δεν έβλεπε πρωινό μου. Κωστόπουλος στην κουζίνα. Ποιο είναι πιο βοηθητικό, ποιο σου σεφ? Κοίταξε. Στη Φέη ένιωθα ότι μάθαινα παραπάνω πράγματα. Δηλαδή, ξέρεις, συγκεντρωνόμουν και έβλεπα ότι έπαιρνε γιατί είχε λιγότερες γνώσεις από τον Πέτρο. Ο Πέτρος βοηθάει περισσότερο. Είναι δύο διαφορετικοί χαρακτήρες. Οπότε δεν σου απάντησα. Ναι, θα τον έλεγε αυτό. Στη μαγειρική του παρεμβατικό, τον Κωστόπουλο. Σαν άνθρωπος είναι παρεμβατικός. Δεν είναι μόνο στη μαγειρική. Εντάξει, είναι άλλο πράγμα. Είναι ο χαρακτήρας του έτσι. Ναι. Εγώ το συμπαθώ πολύ. Ναι. Ειλικρινά όμως. Πριν συνεργαστείτε, γνωριζόσασταν? Μόνο στην εκπομπή του που είχα πάει. Ναι. Ωραία, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή να μας πει. Να δούμε.